Πάμε να ανηφορήσουμε στα Βόρεια και συγκεκριμένα στην Εθνική Οδό Σερών Θεσσαλονίκης για να συναντήσουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και γραμματέα διεθνών σχέσεων, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου. Θα συζητήσουμε για τα εθνικά θέματα, αλλά επειδή πηγαίνετε στις Σέρες και από ό,τι φαίνεται η κατάσταση είναι και εκεί δύσκολη από την άποψη της βροχής, να μας δώσετε έτσι μια εικόνα και για τα καιρικά. Ρεπορτάζ, καιρικό. Ρεπορτάζ. Καλημέρα σας. Η αλήθεια είναι ότι και εδώ ο καιρός είναι δύσκολος. Βρέχει από χθες ασταμάτητα. Δεν έχουν δημιουργηθεί προβλήματα ακόμα στην περιοχή, ευτυχώς, όλα είναι υπό έλεγχο. Έχουμε 8 βαθμούς Κελσίου. Α, κάνει και κρύο. Κάνει και κρύο, ακριβώς. Είδαμε και χιόνια πάντως και ψηλά στο Καϊμαξαλάν και στον Ιμφαίο. Μας είπαν ότι χιόνισε και σε διάφορα άλλες στο Μέτσοβο. Οπότε έχουμε και τα χιονάκια. Ακριβώς. Και μάλλον και εδώ θα έχει τα βουνά. Αλλά ξέρετε, τώρα έχει πάρα πολύ πυκνή ομίχλη εδώ κάτω στη διάδα. Επομένως, δεν μπορεί να δει καθαρά τι γίνεται στα βουνά. Πάντως, σημασία είναι ότι ο χειμώνας ήρθε. Και ελπίζω, αυτό είναι. Το καλωσόρισμα του χειμώνα να μην είναι δύσκολο αυτή τη φορά, αλλά να πάνε όλο ομαλά όσο θα περνάει αυτή η κακοκαιρία. Μακάρι. Μάλιστα. Τώρα, στα άλλα ζητήματα, κύριε Χατζηβασιλείου, στις επόμενες ώρες θα γνωρίζουμε και περισσότερα για το περιεχόμενο της νέας αμυντικής συμφωνίας Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Μπορείτε να μας δώσετε το περίγραμμα. Κοιτάξτε, είναι άλλη μια σημαντική συμφωνία που πιστώνεται στην κυβέρνηση. Είναι μια συμφωνία η οποία εξασφαλίζει τα επόμενα 5 χρόνια μια στρατηγική συνεργασία ιδιαίτερου βάθους ανάμεσα στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και έχει σημασία πέντε της διάρκειας στην παρούσα φάση, διότι δεν μπορούν να γίνουν σοβαρές μακροπρόθεσμες επενδύσεις στις ελληνικές αμυντικές εγκαταστάσεις, εάν δεν υπάρχει αυτό το βάθος χρόνο που δίνει ασφάλεια και ένα καλύτερο προγραμματισμό. Δεύτερον, είναι συνειδητή επιλογή της Αμερικής τώρα που φεύγει, για να το πούμε έτσι, σιγά σιγά από την περιοχή της Αιγής και Μέσης Ανατολής, γιατί μετατοπίζει το ενδιαφέρον προς την Ανατολή, προς την Άπο Ανατολή και την Ασία. Είναι σημαντικό που συνειδητά η Αμερική επιλέγει την Ελλάδα ως τον πιο αξιόπιστο εταίρο και σύμμαχο στην περιοχή. Και σε έδινα και άλλη μια διάσταση, τη διάσταση της Θράκης, που είναι πολύ βασική για μας εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Το γεγονός ότι η Αλεξανδρούπολη γίνεται πια εκτός από ενεργειακός κόμβος λόγω του φυσικού αερίου, γίνεται και κόμβος μεταφοράς δυνάμεων, εάν αυτό χρειαστεί, προς Βαλκάνια και Μαύρη Θάλασσα, αναβαθμίζει γεωπολιτικά τη Θράκη και αντιλαμβάνεστε ότι υποβαθμίζει παράλληλα τα στενά του Βοσπόρου με ό,τι αυτό συνεπάγει τις γεωπολιτικές ισορροπίες. Το θέμα είναι την Τουρκία γενιά. Μπορεί να τη σταματήσει κανείς, κύριε Χατζηβασιλείου, διότι εδώ βλέπουμε να μην σέβεται τίποτα πια και είδαμε τι γίνεται και στα Βαρόσια που έβαλε μπουλντόζες ο Ερντογάν από χθες και αρχίζει και γκρεμίζει για να χτίσει ό,τι θέλει εκεί. Δεν ακούει κανέναν ούτε ο ΟΗΕ, ούτε διεθνείς οργανισμούς, ούτε Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε τίποτα. Ποιος θα το σταματήσει αυτόν τον άνθρωπο? Η αλήθεια είναι ότι η Τουρκία έχει επιδοθεί σε ένα κρεσέντο αναθεωρητισμό και το χειρότερο από όλα είναι ότι τις τελευταίες ημέρες κινείται και στην Κύπρο. Η πρώτη ανάγνωση για την Κύπρο είναι, κύριε Κονόμου, αυτή που έχουμε πει πολλές φορές, ότι προσπαθεί πάση θυσία να προβάλλει τη λύση της ιδέας δύο κρατών ή θα σας έλεγα της συνομοσπονδίας. Το λέει καθαρά, το κρύβει αυτό. Εξίσου απαράδεκτο από όλους, όχι μόνο από εμάς, έτσι, και από τη διεθνή κοινότητα. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, μην ξεχνάτε τον παράγοντα εσωτερική πολιτική σκηνή. Ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή έχει απέναντί του μία πιθανότητα συναστισμού των αντιπολιτευόμενων δυνάμεων, 6 αντιπολιτευόμενων κομμάτων. Εάν αυτό συμβεί, αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα είναι αυτή η γραμμή πορεία της Τουρκίας στο εσωτερικό της νέας εκλογές. Άρα πρέπει να ταΐσει περισσότερη εθνικιστική ιστορία, περισσότερο εθνικιστικό αφήγημα. Άρα λέτε, κύριε Χατζηβασιλείου, πως αυτά τα κάνει περισσότερο για το εσωτερικό της χώρας του και λόγω και των προβλημάτων στην οικονομία και άρα δεν περιμένετε μια επικίνδυνη κλιμάκωση το επόμενο διάστημα? Όχι. Είναι και τα δύο, κύριε Αντωνοπούλου. Είναι μια ισορροπία. Προσπαθεί να ισορροπήσει το εσωτερικό σκηνικό, αλλά ταυτόχρονα να στείλει μήνυμα ότι είναι ο περιφερειακός αφέντης της Τουρκίας στη γειτονιά μας. Όταν λοιπόν βλέπει ότι υπάρχουν ιστορίες που εκτελήσονται χωρίς την παρουσία της Τουρκίας, η Άγκερα ενοχλείται. Όταν βλέπω ότι η Ελλάδα συνάπτει συμφωνία με τη Γαλλία, την οποία δεν την περίμενε η Τουρκία. Όταν βλέπω ότι η Ελλάδα αναγνωρίζεται πια από την Αμερική ως σημαντικός εταίρος, και αν έχουμε και τη δήλωση Blinken, όπως αναμένεται να την έχουμε, αυτό θα ανεβάσει έτσι περαιτέρω τη γεωπολιτική αξία της δικής μας χώρας, αντιλαμβάνεστε ότι προκαλείται ένα άγχος. Η Τουρκία προσπαθεί κάθε φορά να θυμίζει τη δική της αναθεωρητική ατζέντα για να μην ξεχνιόμαστε, για να το πω πολύ απλά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς δεχόμαστε τις θέσεις αυτές ή ότι οι εταίροι μας αναγνωρίζουν ότι η Τουρκία έχει δίκιο. Τουναντίον. Όλοι βλέπουν την αλήθεια. Σας περιμένουμε και από κοντά, κύριε Χατζηβασιλείου. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι.